Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Σε
Έτσι, έτσι, όπως το λέτε, έτσι. Γεια σας, ρε παιδιά. Πώς λέμε στην υγειά μας, ρε παιδιά, έτσι. Γεια σας, ρε παιδιά. Παιδιά είναι όμως, τα παιδιά παίζει απόψε η εκπομπή. Πολύ νιάτο υπάρχει, όπου θέλεις. Όπου θέλεις. Λοιπόν, η Μελίνα και η Ραλία είναι δύο εξαιρετικές τραγουδίστριες, πολύ ωραία. Παιδιά με ταλέντο, παιδιά με αγάπη για τη δουλειά. Καλλιεργημένα παιδιά, όλα καλά. Μου είπανε πήγαινε να τις δεις οπωσδήποτε στο Σταυρό του Νότου. Ενώ θα πάω. Όχι οπωσδήποτε, γιατί άμα δεν πας, έχασες. Καλά, θα πάω. Όχι οπωσδήποτε να πας. Το τρίτο οπωσδήποτε λέω, ας πάω. Είναι το καλύτερο πρόγραμμα που έχω δει. Ήτανε. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δύο νεαρές κοπέλες με αγάπη για το τραγούδι, με ταλέντο, αλλά με πολύ μεράκι, σαν παλιοί μάστοροι, πραγματικά, σαν παλιές μαστόρισες, ας πούμε, φτιάξαν ένα καταπληκτικό πρόγραμμα με μια, νομίζω ότι είσαι στην παρέα εκεί, δηλαδή σαν να μην βγαίνει παρά έξω μεταξύ μας, παιδιά, με ένα κέφι που έτσι σπανίως συναντάς αυτό που λέμε στο μαγαζί. Χάρηκα τόσο πολύ ειλικρινά που είπα ότι αυτό πρέπει να το δει πολλοί κόσμος. Τις παρακάλεσα και ήρθαν εδώ για να το δει πολλοί κόσμος. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας ήρθατε, μωρά μου. Καλώς σας βρήκαμε. Και τιμή μας που ήρθαμε. Τι τώρα, λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά. Ναι. Μαζέψανε φίλους τους, φίλους δικούς μου και θα το κάνουμε λίγο πολύ ιδιωτικό απόψε εδώ το πάρτι. Και όσοι θέλετε, ευγενώς προσκαλείστε. Τι έγινε, πώς προέκυψε αυτό το θέμα, κορίτσια. Πραγματικά με εντυπωσιάσατε. Αλήθεια τώρα το λέω. Δεν αρχίσουμε να ευλογούμε και να λέμε τι καλά που ήταν. Ναι, ναι, ήταν ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Το οποίο θα το δούμε και παρακάτω. Πώς προέκυψε αυτό, πώς μας προέκυψε. Γιατί δηλαδή να σου λέει ο άλλος πήγαινε οπωσδήποτε να δεις αυτές τις κοπέλες, λες και σου λένε πια τη Μαρινέλα, να πούμε. Κοίτα να σου πω.
Καταρχάς η πρόταση ήρθε από το Σταυρό του Νότου. Και μόλις το άκουσα, γιατί η Ραλία ήταν ήδη στο Σταυρό του Νότου, είπαμε μεγάλη χαρά. Γιατί με τη Ραλού είχαμε συνεργαστεί το 2004. 4-5. Στον Κότσιρα, 4-5 εκεί. Οπότε είχα μία πρώτη επαφή. 4-5. Έχει σημασία, ρε παιδιά. Έχει σημασία. 5, τα κόρτσια το ξέρουν. Είπε η Ραμπέλα, τελείωσε. Οπότε λοιπόν ήταν μια πολύ ωραία πρόκληση και μια πολύ ωραία πρόσκληση. Βρεθήκαμε τα δυο μας και είπαμε, έλα να πούμε τι θέλουμε να πούμε εμείς, σαν νέα παιδιά, τι είναι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε σε ένα μαγαζί. Πηγαίνουμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Επιλέξαμε τα τραγούδια ένα προς ένα, τα δυο μας. Τι δυο σας, ε. Τα δυο μας. Και βέβαια, είναι και όλη αυτή η καταπληκτική μουσική. Καλά μου το, ο Καραντίνης, οποία... καταπληκτικός μουσικός τώρα, ο Καραντίνης, άσε με τώρα και εσύ να... Καλά, ο Καραντίνης τώρα τι... Καραντίνη. Εντάξει. Προσπαθεί. Προσπάθησε πάρα πολύ να μας βοηθήσει. Αλήθεια είναι. Να μου πει και τον Αντρέα τον Καραντίνη, ας πούμε το. Αυτός είναι όντως καλύτερος. Αλλά θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά είναι εξαιρετική μουσική. Εξαιρετική μουσική. Τρομερή ορχήστρα. Είμαι πολύ περήφανη και εγώ και η Ραλία που συνεργαζόμαστε με αυτά τα παιδιά, γιατί δεν ήταν. Ήταν εκεί με όλη τους την ψυχή. Έτσι, με αγάπη, με μεράκι. Ο Χρήστος έκανε μια εξαιρετική δουλειά ενορχιστρωτικά. Ο Χρήστος Αλεξάκης. Ξεκίνησες. Καλησπέρα, Χρήστο. Ο Τιγκράνος Σαρξιάν. Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Αρμενία, από την Αρμενία. Καταπληκτικός, αγόρι μου, καταπληκτικός. Ο Αλέξης Αποστολάκη. Ο Κώστας ο Βίχος. Γεια σου, Κωστά. Και ο Οδυσσέας Γαλανάκης. Γεια σου, Οδυσσέα. Όντως εξαιρετική ορχήστρα. Ζωντανή, δηλαδή, πώς το λένε, ζωντανή κατάθεση, ρε παιδί μου. Ήταν σαν αυτό σχεδιάζατε εκείνη τη στιγμή, σαν τζαμάρατε. Πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ένα κλίμα καταπληκτικό. Και βέβαια ο Μανούλης ο Καραντίνης δεν χρειάζεται. Όχι μόνο τώρα Καραντίνης. Πόσο εγώ... πολύ μας έχει βοηθήσει και πόσο εγώ, πολύ... Εγώ, παιδιά, από εσάς παίρνω ενέργεια. Εσείς φταίτε. Ο οποίος παίζει μέχρι και ροκ με το μπουζούκι. Μας τρέλανε και το βράδυ. Δηλαδή, μας τρέλανε. Αγοράκι μου. Έχασες όμως όταν είμαστε αντιμένοι γυναίκες. Ήταν τάμα. Έχει αυτό το κακό. Πέρα από κακός παίχτης, είναι και βλοσιρός πολύ. Δεν του αρέσουν οι πλάκες. Είναι μουντρούχος. Φαίνεται λίγο ζάλος. Αγοράκι μου. Όταν έχεις το Μανώλη μπροστά, νιώθεις ότι έχεις μια τρομακτική δύναμη να συνεχίσεις. Γυρνάς απλά εδώ, κοιτάς έτσι. Έχεις μια βάση, ε. Πατάς σταθερά και λες, εδώ είμαστε, εδώ, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Φόχουμε αυτό, είναι φοβερός και κάτι. Και πιο πολύ εγώ, ας πούμε, που είχα ξαναδουλέψει με το Μανώλη, αλλά τώρα σε αυτό το πρόγραμμα η βοήθεια της Μελίνας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σημαντική για μένα, γιατί δεν έχω το λαϊκό όπως το έχει η Μελίνα. Και ο Μανώλης ήταν ο άνθρωπος κλειδί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν μου λέτε, πιτσιρικιά, έχατε και φοβερή χημεία τελικά, ε. Αυτό είναι, είναι αυτό. Κάτι που προκύπτει. Να το πω εγώ αυτό. Εσύ θα το πω. Εσύ, για πες. Είναι χημικός της υπόθεσης. Η Μελίνα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί. Και αυτή την ευαισθησία της την δείχνει πάρα πολύ και την εσωτερικότητά της τη δείχνει πάρα πολύ στον τρόπο που τραγουδάει. Αυτό είναι ένα από τα δικά μου μειονεκτήματα. Δηλαδή, εγώ την ανασφάλειά μου ή το άγχος μου ή την αγωνία μου τη βγάζω με πιο πολύ δυναμισμό πάνω στη σκηνή. Αυτό δεν μπορεί να υφίσταται συνέχεια. Έχοντας λοιπόν τη Μελίνα συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι που κάναμε, αυτά υπήρχε μια απόλυτη ισορροπία. Mm. Δηλαδή, αυτά που έχω εγώ σαν πλεονεκτήματα, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, το τονίζω αυτό, είναι τα αντίστοιχα της Μελίνας. Και τα πλεονεκτήματα της Μελίνας είναι τα αντίστοιχα ελαττώματα τα δικά μου. Mm. Και γι' αυτό όλο αυτό το πράγμα τσούλησε πάρα πολύ καλά. Καλύτερα ίσως από ό,τι θα το περιμένανε κάποιοι. Ναι, ρε παιδί, όντως. Κανείς δεν το περιμένει τόσο καλό πράγμα. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν το περιμένει τόσο από εσάς την ώρα που το χτίζετε. Μα να σου πω κάτι, ούτε εμείς το περιμέναμε. Άρα κανείς δεν το περιμένει. Οπότε όλα. Και για εμάς ήταν έκπληξη, γιατί δεν ξέραμε πώς θα λειτουργήσει. Τι γελάτε τώρα εσείς. Γιατί είναι αλλιώς το έκπληξη. Αν δεν είχατε και τον Καραντίνη, θα είχατε πάει καλά, αλλά δεν πειράζει. Θα ήταν πιο καλά. Δεν βαριέσαι. Έχει και η ζωή στις δυσκολίες. Σας έφερε στον δρόμο στον Καραντίνη. Καθημερινή για καλό. Πάμε να δούμε.
Ποιους έχουμε μαζί μας απόψε, ο Γιώργος Ακαδήμος. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής και είσαι και τραγουδοποιός, δηλαδή φτιάχνεις και δικά σου πράγματα. Τα περισσότερα τραγούδια στο CD είναι δικά μου. Αλήθεια, ε. Χαιρόμαστε που σε γνωρίζουμε λοιπόν. Επίσης. Και που θα σε ακούσουμε σε λίγο. Ο Μάνος ο Πυρβολάκης είναι έτσι κι αλλιώς φίλος μας, αλλά είναι φίλος και των παιδιών. Ευχαριστούμε που ήρθες. Γεια σου, Μάνο μου. Γεια σας. Καλώς μας ήρθες. Τις αγαπώ πολύ και τις δύο. Έχω συνεργαστεί και με τις δύο και με τη Ραλία πριν από 3 χρόνια. Αθηνών Αρένα. Το 5 ή το. Όχι, στην άνοδο. Πότε ήταν. Μπράβο, ναι, στην άνοδο. Στην άνοδο Πειραιώς. Και με το Μελινάκι παίζαμε φέτος. Και τις αγαπάω πάρα πολύ και τις δύο και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα μου έτσι που δίνεται ευκαιρία να ξαναπαίξουμε παρέα. Το είδες το πρόγραμμά τους, το είδες. Είχα πάει στην πρεμιέρα. Βέβαια. Τρομερές, τρομερές. Καταπληκτικές. Σας στο σπίτι τους, ναι. Σας στο σπίτι τους. Είναι, νομίζω, ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει να κάνει με την αξία των κοριτσιών. Και δεν είναι πολύ καλή αυτό που κάνουν. Και καταφέραν και το δείξανε και στη σκηνή. Μπράβο τους. Κυρία Βίκη και ο Θόδωρο, το σέβη μας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κυρία μου. Μια χαρά είμαι. Χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ, γιατί αγαπάω και τις δύο πολύ. Με τη Μελίνα υπάρχει ένα πιο ιδιαίτερο δέσιμο, γιατί υπάρχει και μια συνεργασία από τις πρώτες που έκανα εγώ. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι το αγαπημένο μου λάθος. Ναι. Σε έχω γράψει το λάθος με τον Αντώνη Βαρδί, τα συνθήματα και την αόρατη πληγή. Και από τότε μας δένει και μια φιλία ιδιαίτερη. Πήγα κι εγώ στο πρόγραμμα 3 φορές. Πάρα πολύ ωραίο. Και οι δύο είναι εξαιρετικές. Ρε Χριστιανή μου, παράτα το μολύβι, δηλαδή, δεν μπορεί να γράφεις τόσο συνέχεια. Μα αυτό το κορίτσι, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου και έτσι όπως τη βλέπεις, ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο διαρκώς γράφει. Και του λέω, το πώς σου έρχονται, λέει, δεν ξέρω, μου έρχονται. Μα πώς σου έρχονται, μάνα μου. Έχω μεγάλη φλόγα και πάθος για αυτό που κάνω και είναι ανάγκη, ανάγκη να το κάνω. Δηλαδή θέλω να το κάνω, νιώθω την ανάγκη και νιώθω μία αλήτρωση όταν γίνεται αυτό. Όταν βγαίνει από μέσα μου. Άντε και κάνετε ένα καλό τραγούδι. Μπουζούκι, ποιος θα παίξει, ρε γάμο. Ο Καραντίνης. Τιμή μας. Όχι, ρε γάμο. Με το φίλο μου το Βαρδί, ε. Μανώλη. Εντάξει, περιττώ να σου αρχίσουμε τώρα τις κολακίες, τα ξέρεις εσύ και τα λοιπά. Έδασες πολύ ωραία. Καλά, εσύ με όλους δανείς βέβαια. Αλλά πρέπει να σου άρεσε και εσένα το κολπό. Σου λέω, έγινε ξαφνικά, με πήρε η Μελίνα, μου λέει, ξέρεις, θα πάμε λέει εκεί στο Σταυρό του Νότου και αυτά, είμαστε με τη Ρελία μαζί, ξέρω εγώ. Θέλεις να έρθεις, λέω, να έρθω. Να σου πει έτσι. Τι. Σου πει, τσακίσου και λά. Όχι, 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 όχι. Του λέει, μήπως κάνεις, είσαι ελεύθερος Παρασκευή Σάββατο. Είχα ένα δισταγμό. Ναι, γιατί είχαμε μιλήσει πριν στο τηλέφωνο και είπαμε μήπως να πάρεις, ναι. πες. Μιλάμε με τη Ραλία και λέμε, γιατί μου να πούμε το Μανώλη του Καραντίνη. Σιγά μην έρθει ο Καραντίνης. Ναι. Λέμε. Έτσι. Και ήμασταν μέσα στην ανασφάλεια να τον πάρουμε, να μην τον πάρουμε, να αυτό. Θα τον πάρω, της λέω, θα τον πάρω εγώ να του μιλήσω του Μανώλη. Και του λέω, Μανώλη, θα είμαστε με τη Ραλία στο Σταυρό. Μήπως μπορείς, θέλεις να έρθεις. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή, που τολμώ να το πω. Και ο Μανώλης, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόλις είπανε, λέει ο Αλεξάκης, δεν τον θέλω. Εγνωστός ο Αλεξάκης. Θέλω να σου πω ότι όταν είπε ναι, χοροπηδούσαμε, δηλαδή, πήρα και τη Ραλία και ήμασταν σε τρελή χαρά. Άγγελος Μπούρας. Μπα. Χαίρετε. Ήρθες. Γεια σας.
Τι λες, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Όλα καλά? Ναι, αμέ. Πώς πήγατε στο θέατρο, καλά? Καλά, μωρέ, είχαμε μερικά προβληματάκια, γιατί έχουμε ένα δύστροπο πρωταγωνιστή. Αλλά εντάξει. Αλλά αφού πέρασε. Αφού έχουν εμένα την κολόνα την αντίστοιχη, ο Καραντίνης αντίστοιχος είμαι εγώ του θεάτρου. Είσαι ο Καραντίνης του θεάτρου. Είμαι ο Καραντίνης του θεάτρου. Είσαι ο Καραντίνης του θεάτρου, ναι. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλοκαίρι τι θα κάνεις? Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Μπορεί να κάνω μια περιοδεία. Με τον Καραντίνη, γιατί θα πάνε και τα κορίτσια μου. Το συζητάμε τώρα, το συζητούσαμε πριν μαζί με τα κορίτσια, γιατί. Αλλά με το ίδιο έργο, με το Φιώρα του Λεβάντε. Με τον ίδιο θίασο. Με ερωτηματικό. Ναι, καλά. Τίποτα ερωτηματικά θα πέσουμε. Αυτό. Καλά, όλα, όλα καλά. Γυρίσματα. Σούπερ. Γυρίσματα συνεχίζουμε. Μέχρι και τους άλλους δύο συμπροταγωνιστές μου. Γιατί με την Ήρυδα παίζετε μαζί την πλουσία. Δεν έχουμε σκηνές, αλλά παίζουμε μαζί. Γιατί αυτή είναι η πλούσια. Είμαστε και το ίδιο, όχι. Τώρα μικρή μεγάλη. Αλλά τουλάχιστον εμείς οι δύο είμαστε ηθοποιοί στο σύριαλ αυτό. Είσαι η πλουσία, κοριτσάκι μου, είσαι. Και σνόμπ και τέτοια, ναι. Αυτό που είσαι και σαν άνθρωπος, έτσι. Ίσως τελικά να μην είμαι και τόσο πλούσια. Α, ναι. Ίσως να κρύβω πάρα πολλά πίσω από αυτό που εμφανίζω. Πάρα πολλά χρέη ή πάρα πολλά λεφτά. Και δείχνω. Πάρα πολλά μυστικά. Α, μυστικά. Και κόμπλεξ. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρίσκω. Και είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη που βλέπω από τόσο κοντά αυτά τα δυο κορίτσια με αυτή την υπέροχη φωνή. Πανέμορφα, σε παρακαλώ, πες. Πανέμορφες. Ή καλά και να μην ζώνεις, το βάζαμε στο μοντάζι μου. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να δηλώσω μόνο ότι ο Άγγελος ο Μπούρας με ζηλεύει και θέλει τον κακό μου. Μα είναι σαν παιδί, έτσι. Επειδή είμαι καλύτερος ηθοποιός από εκείνον. Και είσαι και πλούσιος στο σύριαλ. Πολύ πλούσιος, βέβαια. Πραγματικά πλούσιος. Καλά είσαι. Καλά, μια χαρά. Τα κορίτσια δεν είχα προλάβει να πάω να δω, αλλά έμαθα τις πληροφορίες που είπες εσύ. Ναι. Και να με λοιπόν σήμερα να τις απολαύσω και εγώ μαζί σας. Ενώ η Μαρκέλα πρόλαβα. Εγώ πρόλαβα. Τις είδα. Καλησπέρα, Μαρκέλα μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Έχω να πω ότι η Μελίνα μου έχει δημιουργήσει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι ότι θα με κάνει αλκοολική, γιατί κάθε φορά που τη βρίσκω πίνω. Και το δεύτερο είναι ότι έχω πρόβλημα με το φίλο μου. Μπαίνω σπίτι μετά από γύρισμα κουρασμένη και μου λέει: «Εσύ Ασλανίδου βάλε, τι έπαθες?» Το βάζω κάθε απόγευμα, τόσα δεν μου είπες. Και έχουμε ένα προβληματάκι αυτό, ναι. Όσα δεν σου είπα. Όσα δεν μου είπες εσύ όμως. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Έτσι. Μάλιστα. Τι κάνετε, κύριε Γιούλικα Σκαφτιδά? Πολύ καλά είστε. Καλά είστε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αγαπητή συνάδελφος. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ απόψε, φίλη της Ραλίας και της Μελίνας, γιατί τις θαυμάζω. Πέρα από καλές τραγουδίστριες, εμένα προσωπικά μου δίνουν την αίσθηση ότι δεν έχουν κάνει εκπτώσεις στις δουλειές τους και στις επιλογές τους και παρά των νέων της ηλικίας τους. Νιώθω ότι είναι πολύ όριμες. Και είναι πολύ καλό αυτό και πολύ σημαντικό. Νιώθω δηλαδή ότι έχουν διαλέξει το δύσκολο δρόμο και ότι πάει καλά. Και είναι πολύ αισιόδοξο και ωραίο αυτό. Και έχετε και ηλεκτρονική φιλία, έχετε? Ναι, ναι. Και με τις δύο, με τη Ραλία λίγο πιο πριν. Γνωριστικά με στο MySpace. Γνωριστικά με στο MySpace, ναι. Ωραίος τρόπος. Είναι και ωραίος τρόπος. Μπήκα στο fan club της και στάθηκε υποχρεωμένη να το ανταποδώσει. Τώρα θα πω κι εγώ. Εγώ θα να πω και το σκηνικό εδώ, άλλο να το πω. Κάνω κάποια συναυλία με το Μανώλη Λιδάκη πέρσι το καλοκαίρι στον Ασπρόπυργο. Και έρχεται η κυρία Σκαφιδάστε εγώ στην παράσταση. Και πώς και γίνεται αυτό, μάλλον ήταν από τη ζέστη, γιατί είχε καύσωνες τότε. Πέφτει το ρεύμα. Blackout. Για πόση ώρα? Μαύρα μεσάνυχτα. Έχετε τις προάλλες στο Σταυρό, του Νότ, στο απέναντι που ήμασταν με τη Μελίνα. Εκείνη τη μέρα είχε πλημμυρίσει το μαγαζί. Είχαμε τις πλημμύρες. Είχαμε πλημμυρίσει, δηλαδή δεν είχαμε καμαρίνια, αλλάζαμε πάνω στον ηχολήπτη εκεί παρέα. Σήμερα που... Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Όσο έχουμε φως, παιδιά, να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε όσο μπορούμε, γιατί θα πέσει, ότι κάτι θα πέσει. Σοφία Βογετζάκη. Εδώ είναι, πού είναι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τι κάνετε, κυρία μου? Μια χαρά, είμαι πολύ καλά. Ναι, τώρα ναι. Είμαι καλά, τώρα ναι, είμαι πολύ καλά, ηρεμό. Χαίρομαι πολύ. Και αγαπώ όλο τον κόσμο. Έτσι, ναι, έτσι, ναι. Εγώ σε νιώθω, αγάπη μου. Πολύ καλό, πολύ καλό. Το ξέρω, το ξέρω. Ηρεμείς τώρα, αγάπη μου, ηρεμό και είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα, τώρα, είμαι πολύ ηρεμή. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Θέλει κομπρέσιο. Ναι, καλά, τι, αλλήμον. Θέλω να πω εγώ ότι εμένα δεν με πήρανε τηλέφωνο λοιπόν να πάω σε αυτό το πρόγραμμα. Πήγε από μόνο. Σε αντίθεση, έπαιρνα εγώ την τρελή, αλλά είχε αλλάξει το κινητό της. Και εμφανίστηκα λοιπόν στο Σταυρό, είδα αυτό το υπέροχο πρόγραμμα με αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα. Καταπληκτικές φωνές, υπέροχα κορίτσια, πραγματικά. Και έχουν τόσο θετική ματιά και στάση στα πράγματα και είναι τόσο βλέπα. Με παίρνω καμιά φορά τη Μελίνα και γκρινιάζω, παραπονιέμαι γιατί είμαι γκρινιάρα. Θα βρει να μου πει από το χειρότερο που θα της πω το πιο θετικό πράγμα. Σου λέω πώς το κάνεις αυτό, μπορείς να μου πεις. Πώς το κάνεις, πώς είναι δυνατόν. Είναι εξαιρετικό αυτό. Ναι. Εξαιρετικό. Σωστή. Και αυτή εδώ, η κουκλάρα, είναι υπέροχο παιδί και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί για όλα αυτά που έχουν πει όλοι όσοι προηγήθηκαν, τελικά για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι το πραγματικό ταλέντο και η αξία και οι καλές φωνές και όταν έχεις καθαρούς στόχους και ξέρεις τι θέλεις να κάνεις αυτή τη ζωή. Όλο αυτό το πακετάκι κρύβεται στην απλότητα και στο αθόρυβο του πράγματος και όχι στις φανφάρες και στα. Στην παλοκρουσία. Του μπανά. Μα τι ωραία που τα λένε όλοι. Παιδιά, υπάρχει μόρφωση τεράστια, δεν είναι. Εσείς μας το πείτε. Βέβαια, έχουμε επίπεδο η εκπομπή. Τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ. Είναι φοβερό. Για να δω τώρα τι θα πει ο Πατρίκιος. Πατρίκι, τι θα πει τώρα. Γεια σου, Πατρίκι. Εγώ δεν μιλάω έτσι. Δεν μιλάς τόσο καλά. Τόσο καλά δεν μιλάω, αλλά. Νοήματα. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένο που έχω έρθει γιατί. Με τη Ραλία συνεργάστηκα, Ιζαμπέλα, πότε, το... στο Vox, νομίζω, ήταν η γλυκιά συμμορία, πότε ήταν το 7, ήταν, ναι. Και πέρσι με τη Μερίνα παίζαμε Παλέρμο στην Κύπρο. Ωραία συνεργασία ήταν αυτή. Τρομερές συνεργασίες και οι δύο. Χάρης Όζος. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Μια χαρά. Τι κάνετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Εγώ θέλω να πω ότι είναι δύο εξαιρετικά κορίτσια, δύο εξαιρετικές τραγουδίστριες με σπουδαίες φωνές και πρέπει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να στηρίζουμε τους νέους και άξιους τραγουδιστές γιατί οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι για να μπορέσουν να υπάρξει καλό ελληνικό τραγούδι με καλές ελληνικές φωνές γιατί βγαίνουν σοριδών οι τραγουδιστές πια και δεν ξέρω αν... Το χειρότερο είναι ότι βγαίνουν σοριδών και τα τραγούδια πια. Και τα τραγούδια και οι τραγουδιστές και αν πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει. Όπως και στο χώρο το δικό μας, δηλαδή τον θεατρικό, οι ηθοποιοί πια βγαίνουν πάρα πολύ και είναι λίγοι αυτοί που αξίζουν. Και αυτοί που αξίζουν θα πρέπει να στηριχτούν. Είναι λίγοι αυτοί που αξίζουν. Όπως λέτε, όπως ο κύριος Μπούρας, ας πούμε. Κυρία Ευαγγελή Μουμούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά η τιμή. Ναι, αλλά μη στραβά μου τσουνιάζετε, όμως δείξτε ότι χαίρεστε. Η συγκίνηση. Κάτσε τι λέει παρακάτω, συγκίνηση, βέβαια τι λέει. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη η χαρά μου. Ήρθατε, ναι. Καταρχήν είναι μια σύμπτωση σήμερα, γιατί έρχομαι εδώ να δω τα κορίτσια, όπου είχα, θυμάμαι πριν από Ιζαμπέλα τι οπότε ήταν, πέρυσι, είχαμε πάει μαζί να διασκεδάσουμε με τον Πατρίκιο και τη Σοφία και τον Άγγελο να δούμε τη Ραλία. Τη Μελίνα την έχω δει και σε συναυλίες και όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι είμαι και φαν του Πυροβολάκη, μπορώ να σας το πω. Ωραία, όχι ρε παιδιά. Ελεύθερα, ελεύθερα. Παιδιά, οφείλω να πω, ο Άγγελος ο Μπούρας το ξέρει, ότι έχω κάψει το CD του. Το έχω κάψει, δηλαδή έχει χαλάσει, έχει ξεκινήσει, έχει σταματήσει, δεν λειτουργεί πια. Ρε, χαλασμένα CD που να ζητήσεις. Θα μου δώσει ένα καινούριο. Ωστε τόσο πολύ σε αρέσει ο Πυροβολάκης. Μ' αρέσει ο Πυροβολάκης και μ' αρέσουν και τα κορίτσια. Σε βλέπουμε άλλο μάτι Πυροβολάκη τώρα. Ξέρεις γιατί. Γιατί η κοπέλα αυτό θα το διαδώσει κιόλας. Έχει άκρες δηλαδή διαδικτυακές σε όλο τον πλανήτη. Έχεις άνθρωπο. Έχεις τώρα άνθρωπο Πυροβολάκη. Όταν λέμε τώρα τελευταία, τέσσερις μέρες τώρα. Εντάξει, δεν κομπιούτερ και δεν έμαθα που ανοίγει ακόμα, αλλά... Έμαθα να το ανοίγω πριν από μία εβδομάδα και έχω στο Facebook εδώ και μία μέρα 5 φίλους. Να τα. Δεν ξέρω. Μιλάω για λαό, Πυροβολάκη. Λαός. Προσπαθώ να πατήσω, δεν ξέρω τι γίνεται, παίρνω τηλέφωνα και όλα αυτά. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Μας έφερες εδώ τουλάχιστον να δούμε. Εγώ ευχαριστώ που σου αρέσει ο Πυροβολάκης. Πάρα πολύ. Δεμένος θείασος είστε. Ναι, ρε παιδί. Και εσύ είσαι. Είναι και μακρύ το καλοκαίρι. Όπου ξέρεις εμείς τώρα, Σοφία, εμείς περάσαμε ένα χειμώνα μαζί όλοι εδώ. Θα περάσουμε το καλοκαίρι
Και τον επόμενο περάσαμε χειμώνα. Χιόνια, δηλαδή θα περάσουμε και καύσονες. Καύσονες και ξανά χιόνια, δηλαδή από το κρύο στο ζέστη. Το καλοκαίρι που θα παίζετε, δηλαδή, δεν ξέρω. Το καλοκαίρι θα παίζουμε, θέλει να σου βγάλω πρόγραμμα. Και πού δεν θα παίζουμε. Α, με τον Μπούρα θα σου. Με τον Μπούρα, με σένα Σπύρο, με τη Μελίνα, με... Πού, την Ελλάδα. Θα πάμε, όχι σε όλη την Ελλάδα, ευτυχώς θα πάμε σε πολλές περιοδία. Καλά να περάσετε, παιδιά. Ευχαριστώ καλά να περνάτε, πολύ. Άγγελε. Ευχαριστώ, Σπύρο. Ναι, καλά, καλά. Μα δεν ήθελα να παίξεις. Θα συναντηθούμε. Θα πάνε και τα κορίτσια περιοδία. Ναι, πού θα πατήσεις. Παντού. Παντού. Οι μοιάδες που θα πάνε. Μας φωνάξουν. Ξεκινάμε, καταρχάς θα πάμε τώρα στις Αίρες, στις 22. 23 θα πάμε Κατερίνη, στην γενέτρια της μητέρας μου. Και το Σάββατο θα είμαστε 24, θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρεθούμε και με τη Σοφία επίσης, έχουμε κανονίσει. Λοιπόν, και άλλο ένα Σαββατοκύριακο θα παίξουμε στη Θεσσαλονίκη στην Έγλη. Αυτό. Και μετά, και μετά το καλοκαίρι θα κάνουμε μία. Μπορεί κάπου να σου στείλω μέσω email το πρόγραμμά μας. Ναι, για να κανονίσουμε. Βεβαίως. Κυρία Μελίνα, καλησπέρα σας. Α, ναι. Καλά, τι κάνετε. Συνανόμετε. Καλά, είστε αγαπημένοι μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είστε πολύ ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχήν, ευχαριστώ που με καλέσατε σε τόσο νεανική παρέα εμένα, μια γιαγιά. Αλλά δεδομένου ότι είμαι και λίγο ροκ γιαγιά, τα παιδιά τα ξέρω και τα ακούω από το ραδιόφωνο. Συνέχεια, δεν τα είχα δει live και πολύ χαίρομαι που τα βλέπω και θα τα δω. Η Ραλία, δεν είναι κουκλάρα, η Ραλία. Εκεί μένει να καλύνει, είναι η Ραλία. Και ο Μάνος είναι εξαιρετικός, τον ακούω κι εγώ. Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου. Τι κάνεις, αγοράκι μου. Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ δεν είχα την τύχη να δω τις κοπέλες και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ιζαμπέλα, πότε έκανε τον πρώτο της δίσκο η Μελίνα? Έχω αρχίσει και παθαίνω Αλτσχάιμερ με τις φωνές. Απλώς, νομίζω ήταν γύρω στο 2000, νομίζω. Όχι, δεν παίζεται. Κρατάω, δεν είμαι σίγουρη. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που μαζί σας και θα σας απολαύσουμε. Και από αυτά που λένε τα παιδιά και από αυτά που είδα ήδη και από αυτά που έχω ακούσει γενικότερα για εσάς και για τις δύο. Είσαστε μια υπόσχεση για το μέλλον, για την ελληνική σκηνή. Κύριος Γρηγόρης Σταμούνης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες, Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά? Όλα καλά. Χαίρομαι. Θέλω να πω ότι όταν με πήρε ο Νίκος να με καλέσει εδώ και μου είπε σε ποιον είναι αφιερωμένη η εκπομπή, ήρθα χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί είναι δύο υπέροχες φωνές και ήρθα να τις απολαύσω από κοντά. Και πολύ κέφι καλά. Πολύ κέφι, ναι, ναι, ναι. Το περιμένω τώρα. Κυρία Ιρόλουπη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε συνάδελφο, είστε καλά? Μια χαρά, ξεκουράζουμε τώρα. Τελείωσε το θέατρο, τελείωσαν τα γυρίσματα και τώρα είναι περίοδος που ξεκουράζουμε. Δεν είδα τα κορίτσια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Τις εκτιμώ πάρα πολύ. Ποτέ δεν είναι αργά, θα τις απολαύσω σήμερα. Πάνω στην ξεκούρασή σας θα σε έρθει τώρα κουτί αυτό. Καλέ, κουτί. Εξαιρετικά. Και τι κουτί. Καλησπέρα σας, Νάστια Κωνστάρα. Τι κάνετε, Σπύρο μας? Τι κάνετε, κύριε συνάδελφο? Καλά είμαστε. Με την καλή Άνια συνάδελφο. Δημοσιογράφο στην κυρία. Σας πρόλαβα με τις κοπέλες. Με το που έμαθα ότι θα κάνουν πρόγραμμα, κατευθείαν τις βούτυξα, τις πήρα στο δικό μου πλατό, αλλά επειδή εδώ είναι μεγαλύτερο το δικό σας και έχετε μια καλύτερη παραγωγή και πιο πλούσια, είπα να τις απολαύσω είμαστε, και μέσα από τη δικιά σας εκπομπή. Είμαστε λεφτάδες, εμείς σαν την Ήρυδα, δεν είμαστε το Μπούρο να πούμε. Είναι εδώ, τρίωρο, τώρα, μια χαρά, θα σας ακούσει. Ήθελα να σε ακούσει, λέει. Σήκω, αφού ήρθε να σε ακούσει. Μπράβο, ρε παιδιά. Κάποια
στη σιωπή που σε κοιτούσε να κοιμάσαι. Να σου πω πως αγαπάω θα είναι λίγο. Να σου πω πως θα πεθάνω θα είναι αστείο. Να σου πω πως δε με νοιάζει θα είναι ψέμα. Βρισκές, ποια λέξη θα σκοτώσει. Λίγο πριν το τέλος θέλω να θυμάσαι κάποια στη σιωπή που σε κοιτούσε να κοιμάσαι. Θα πεθάνω, θα είναι αστείο. Να σου πω πως δε με νοιάζει, θα είναι ψέμα. Να, 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 να
χόρεψε μαζί μου στο ρυθμό. Νιώσε της αγάπης μου τα κύματα. Στο ματιόν με στην αλήθεια, στο παιδιόν τα παραμύθια. Τώρα ξέρεις πως για σένα μόνο ζω. Φίλα με ξανά, ως το βάθος της ψυχής να μ' ανακρίνεις. Πάρε με μακριά, με το τώρα και το πριν μη με συγκρίνεις. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα. Στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πουλί ψηλά πετάω, σ' αγαπώ. Σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω. Σε μιλώ και σε διακρέμω. Και σε βρίσκω στις καρδιές της Γιώργος, βέβαια, Γιώργος. Γιώργος Καραδήμος. Γιώργος Καραδήμος. Και τι θα μας πεις, Γιώργο? Θα σου πω ένα τραγούδι που έχω πρωτοτραγουδήσει με τη Δήμητρα Γαλάνη από το CD μου. Και τώρα εγώ θα κάνω τη Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα. Πότε ήταν αυτό, για να ξέρει και η Ζαμπέλα? Πριν ένα χρόνο κυκλοφορήσει το CD περίπου. Εύκολο, αυτό είναι ευκολάκι για την Ζαμπέλα. Ναι. Λοιπόν, να το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στην Κριστίνα την Αλεξανιά, που δεν είναι απόψε μαζί μας για λόγους υγείας. Είναι το αγαπημένο της. Είναι από τα αγαπημένα της. Σε θέλω εδώ για να μπορώ όλα όσα ζω να είναι δικά μου. Να σε πληγεί απ' τη πληγή, να σε χαρά απ' τη χαρά. Να σε εδώ για τη ζωή. Ένα σώμα δεν αρκεί. Σε θέλω εδώ για να υπάρχω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ να έχω έναν άνθρωπο δικό μου. Με τη σιωπή να του μιλώ όπως μιλάω στον εαυτό μου. Και να μοιράζομαι στα δυο άστρα το χρόνο, το λεπτό. Ό,τι κι αν γίνει η καρδιά μου, εσύ να σε δω. Να μπορώ να σ' αγαπήσω. Να μπορώ να σε μισήσω. Με το βλέμμα να σου δείξω, χωρίς να θέλω να πω. Σε θέλω εδώ να σε κοιτώ, να σε ξυπνάω, να σε κοιμίζω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ κάτι από αγάπη να θυμίζω. Να σε εδώ για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί. Ό,τι κι αν γίνει η καρδιά μου, εσύ να σε δω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ. Να μπορώ να σε σε θέλω εδώ για να μπορώ. Με το βλέμμα να σου δείξω, χωρίς να μιλήσω. Ό,τι
κι αν γίνει, σε θέλω, σε θέλω εδώ. Σε θέλω εδώ. Σε θέλω εδώ. Να μπορώ να σ' αγαπήσω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ. Να μπορώ να σε μισώ. Πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Και τυχερός. Τυχερός. Αμέ. Για πες. Ναι, γιατί βγάζει δίσκο και έχει δικά του τραγούδια μέσα. Νάτα. Αρχίσανε τα παράπονα. Έλεγα λίγο, έλεγα λίγο. Και εσύ δεν βγάζεις ένα δίσκο τώρα. Όπου να είναι. Ναι. Τι. Δεν έχει καινούργια δικά μου όμως. Για πες τι έχει. Είναι live. Είναι από την παράσταση που κάναμε στο Σταυρό του Νότου τον προηγούμενο.
τις Πέμπτες. Ναι. Αποφασίσαμε να το κάνουμε live CD και DVD. Α, και DVD. Ήχος πολύ και εικόνα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Σειρά μου είναι. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Καλό το πάτε. Yeah.
Ε, παιδιά, άμα ξεχνάτε να τις τα λέτε, αφού... Και πώς συνεχίζετε, καλέ, το πρόβλημα. Τώρα έρχεται ο αγαπημένος... Μάνος! 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 Κοιτάς, πήρε πολλά. Τα λέπια σου όλα. Γεια σου. Σαν να μη σ' έχω χάσει. Να ζω μακριά σου όμως ποτέ δεν το είχα σχεδιάσει. Μου λένε όταν σε δω να μη σ' αναγνωρίζω, όμως τους χτύπους της καρδιάς έχω, δεν τους ορίζω. Μα τι μας ενώνει τώρα που γίναμε δυο? Τι μας γλιτώνει από αυτό το χωρισμό? Μα τι μας ενώνει τώρα που γίναμε δυο? Πάντα μοναχός, πάντα εδώ. Συνεχώς πως θα το συνηθίσω, μα ψάχνω χίλιες αφορμές για να σε συναντήσω. Ακούω ξαφνικά στον δρόμο το όνομά σου κι ολογυρίζω ελπίζοντας πως θα βρεθώ μπροστά σου. Μα τι μας ενώνει τώρα που γίναμε δυο? Τι μας γλιτώνει από αυτό το χωρισμό? Μα τι μας ενώνει τώρα που γίναμε δυο? Πάντα μοναχός, πάντα μοναχός, πάντα εδώ. Ξέρω ότι τη εκκλησία στην πόρτα τώρα την έχει παίξει 2 εκατομμύρια φορές, αλλά είναι λαϊκή απέτηση. Έλα, κάτω μου. Έλα, να μάθω. Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα χωρίς να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα.
πόλης για σπίπορτα. Μ' αν θες να μάθεις, αν θες να μάθεις πως πονούν. Έρχονται, έρχονται, σου τις θέλω εγώ, σου τις δίνω. Από μένα, κερασμένες. Κοριτσάρες μου. Πουλάκι μου. Ευχαριστούμε. Κοριτσάρες μου. Αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο, κάσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρω, με φως να ντυθεί.
με φως να ντυθείς. Τα καράβια μου και δεν θα πω πουθενά. Προς τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις, σου λέω, σου λέω, να σ' αφήσω ξανά. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ. Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Για δώστε μας το ρυθμό σας. Γεια σας, την υγειά σας, την υγειά σας, παιδιά. Την υγειά σας, την υγειά σας. Παρεθεί του να νότσε φρία, κόνο λόλα τα μπάκο σου σιωία είναι μπρά. Μια δογιά με ρε κορία, μια θρακρουθά μπαλός θεδίτος, τράλα που ετά. Carita de niña guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una de mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una de mano, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Una de mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una de mano, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. Cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se la ha ido en veces en yo en el silencio. Cada vez que me dice puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una de mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una de mano, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Una de mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una de mano, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla. Darme la herida. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Voy a moverme como el fuego, voy a quemar un puño de acero y de morado de mí, de guías a traer para recordarme la herida. Malo, malo, malo eres, no se daña.
muchas gracias. Στέργιο να αγαπήσεις, πότε φεύγε βασίλη.
πίνακα. Για τη λύπη διασκέδασα. Δέτε μου ποτήρια και σπάστε το γυαλί. Κόφτε το φίλι. Να πίνω να πέτω. Όλα τα κατήρια μου τα άργησε σχολή. Και πίνα τρελή ψήλα στον ουρανό. Σε ένα τυχόνι κι
ξεχασμένο να κλειστώ και να σκεφτόμαι τα βραδιά ποσά του γυαλού. Τα κύματα με κουτιά τη πειράζαν για να τα τραγυλώ. Να τα ρηχαρά, εκομετώ κι άλλη μια φορά σαν παλιά παιδό. Κι άλλη μια φορά με μάγισσα να γίνουσα εκεί. Να κάκε να βλέπω τη λατώ, να πιάνα το φως κατευθύνετο. Να πιάνα το φως και να βγαίνα στην Αμερική. Thank you.
Γεια στα χείλη σου. You're a man, a man. Το κορμάκι το πηδήσιο.
κρατάτο και λίγο ίσιο. Χόρεψε φουρνό παλιά μου, τα θύμαμαι τα παλιά μου, χόρεψα γάμπλα μου, παραμύθι πουλά μου. Χόρεψε φουρνό παλιά μου, να σου στείλω τα φιλιά μου, χόρεψε γάμισα που μοιάζες και σου. Καρδιάς μας πιες.
Πυροβολάκη, ο Πυροβολάκη. Καλά, εντάξει, Πατρίκη. Έχω μια, τέτοια. Έχεις πει δουλειά. Και άλλη δουλειά. Έχω πλήτσι για χειμώνα. Γεια σου, Μανώλη!
Βαλαντίνη με το όνομα.
φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι εκεί πέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας, απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Θα με στερεί
το πρωί. Κι όλα δεν πούσα. Γίνονται ζωή. Πια παλιά και ποτό. Μέσα από χρόνου στο έξ. Βγάζει ακόμα στο φω. Σε βγάρια να πνοέ. Δυνατά, δυνατά. Γίναν όλα δυνατά. Τα δυνατά. Κι αναμένω παιχνά. Σπίτι γη στον ουρανό. Δυνατά, δυνατά. Κι όπως πάνε του κορού τα βήματα. Με τα χέρια νυχτά. Όλα τα περιπλώνω. Μας πήρε γυναίκα γεννά. Στο κόμμα είχα το πρωί. Κι όλα ανέχουν ξανά. Γίνονται ζωή. Κοίτα, κοίτα ψηλά, κι άλλο σε ονάζει. Λοιπόν, παρουσιάσουμε τα παιδιά. Ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε αυτούς τους υπέροχους μουσικούς που είναι κάθε βράδυ μαζί μας. Σήμερα ιδιαίτερος για σας. Θα ξεκινήσω από τον ποέμ της παρέας που έπαιξε κιθάρες σήμερα. Και μιλάω φυσικά για τον Οδυσσέα Γαλανάκη! Έλα, Οδυσσέα! Γεια μας! Θα βάλω λίγο κρεσάκι. Θα βάλω λίγο. Στον Πάσο, σε το όμορφο αγόρι με το μουσάκι πίσω εκεί, δεξιά. Το πιο δυνατό σας χειροκρότημα στον κύριο Κώστα Φίγο! Στα τύπανα, Αλέξης Αποστολάκης! Δεν έπαιξε! Χόρεψε και όλες, έκανε φωνητικά. Κάθε φορά τα κάνει. Ενορχίστρωσε αυτή την παράσταση. Και του οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ο κύριος Χρήστος Αλεξάκης!
Αρμενία. Τα τελευταία 10 χρόνια μένει στην πατρίδα μας. 12. Τα τελευταία 12 χρόνια, με συγχωρείς. Πάντα σου τρώω 2 χρόνια, ε. Λοιπόν, στα πνευστά μας τραγούδησε υπέροχα ο Τιγκράν Σαρξιάν! Μυστικά πως αγαπώ σε κανένα δεν θα πω. Μυστικά πως αγαπώ σε κανένα δεν θα πω. Για τον ένα. Τον μοναδικό. Ναι. Τον δεξιοτέχνη. Ναι. Τον βιρτουόσο. Ναι. Τον πραγματικά πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, ναι, που είναι μαζί μας, μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Ναι. Τον Μανώλη. Να πάρω τον λόγο. Να πάρω τον λόγο. Με συγχωρείτε. Μιλήσανε οι από πάνω. Μιλήσανε από πάνω. Απαντάμε οι από κάτω. Στο τσιφτετέλι η πρώτη, η μία, η μοναδική, η ασύγκριτη Ευαγγελία Μουμούρη. Γεια σας. Το Ζεϊμπέκικο. Ο ένας ο απαράμιλος. Ο Γρηγόρης Θαμούλης. Στο ουίσκι, στο κρασί,
στις σκούπες, στο στην υγειά μας ρε παιδιά, ο Μάνος Πυροβολάκης! Γεια σου Σπύρο, γεια σου, γεια σου. Σπύρο, μας είχε κάνει κουρούμπελο με τις σκούπες σου, τις κριτικές. Κακό ήταν, κακό ήταν. Δεν θα φύγουμε κανονικά, δεν θα φύγουμε. Στις σκούπες! Λοιπόν, εγώ σου είπα, Παπαδόπουλε, μη κάνει, στόπα, σε προειδοποίησα. Χάλια, χάλια, χάλια. Ο Πυροβολάκης είναι από την Κρήτη. Χάλια, χάλια, δεν το περίμενα. Έχει καταστρέψει ολίγες φορές. Ναι, ρε, δεν είναι άνθρωπος. Σπύρο, έχουμε ακόμα άλλη μία. Έλα, γόρι μου, έλα, έλα, μάνα μου, έλα. Αλλά βάλε, βάλε, βάλε. Καλά, μην μου καθίσει, καθίσει, καθίσει. Αυτό κάνετε, όμως. Έλα, στην υγεία μας, έλα, Γιώργο. Έλα, στην υγεία μας. Γεια μας, γεια μας, Σπύρο, γεια μας. Γεια σου, Μελάκη, γεια σου, Ραμή. Να είμαστε γεροί, παιδιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια. Χαμηλά, λίγο πιο χαμηλά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Οδυσσέα, που είναι από τον Αϊστράτη, στα παιδιά του Αϊστράτη και στην Τζούλια εξαιρετικά.
να σε βγάλω. Επειδή εδώ δεν κάνουμε μαϊμουδιές, θα κάνουμε αφιέρωμα. Κάτσε ρε, μιλάμε σοβαρά ρε, να πούμε. Μη σοβαρή εκπομπή ρε. Αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι του Άκη Πάνω, έτσι. Πού θα κάνουμε αφιέρωμα. Για τον Καραντίνη θέλω να μιλήσω, περίμενε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καραντίνη. Θα έρθει να τραγουδίσετε. Εννοείται. Δεν λέμε μαϊμουδιές, δεν λέμε μόνο. Τι τώρα. Εντάξει, αυτό είναι. Το έχουμε. Μα για σένα το πάρε, για σένα. Βασικά για σένα το πάρε. Μα τι λέει ο άνθρωπος. Για σένα το πάρε. Στον Άι Στράτη και πάλι χαιρετισμού. Στον Άι Στράτη, τον Οδυσσέα. Μέχρι εκεί. Μυρό, στο αφιέρωμα του Καραντίνη. Ναι. Θα παίξει μπουζούκι ο γιος του, βέβαια. Ο Ανδρέας, ο Ανδρέας. Έτσι. Βασικά τον Ανδρέα θέλουμε να ακούσουμε. Ακριβώς αυτό το λέει. Αστροποτράκι, πού είσαι. Αστροποτήρι, πού είσαι. Είδα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη. Τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή. Θα είμαι πάντα εδώ να φυλάω αυτά που παίρνω.
συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε, δε μας συγχωρώ. Από φόβο χάσαμε. Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα άστρο πάνω, Θεέ μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Φωτιά που σπαταλάει, έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με στα χέρια σου φορά γέννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά γέννιέμαι και πεθαίνω. Baby.
φαίνεται ότι η ηθοποιοί είναι γυμνασμένοι. Μπράβο, είναι η μοναδική που το χαρέψαμε. Ο χειρότερος άνθρωπος είναι ο Πυροβολάκης. Ναι, ναι, ναι. Πυροβολάκης, ναι. Αχρίαστος να είμαι. Αχρίαστος, αχρίαστος. Ο χειρότερος άνθρωπος. Ένα Πυροβολάκη. Γεια σου, γεια σου. Είναι ένα περιβόλι. Γεια Σπύρο, γεια σου. Σπύρο, γεια σου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτή η παράσταση που έχουμε φτιάξει μαζί με τη Γαλλία που κάναμε και με τα σταυρό παιδιά του Νότου απέναντι, που μας φιλοξένησαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και υπομείναν όλα αυτά που υπομείναν. Και αυτοί πλημμύρες. Όλα τα πάθαμε. Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί. Λοιπόν. Η Γιούλικα έχει, ήταν, έχει... Γιούλικα, η Γιούλικα, ε. Ορίστε. Για τη Γιούλικα ήταν και οι φίλοι μας, ε. Λοιπόν, έχει ένα όνομα. Την ονομάσαμε Are You Sick. Με ελληνική γραμματοσειρά. Enough. Enough. Ο καθένας το παίρνει δηλαδή όπως θέλει. Are you sick enough? Sick ή sick. Ναι, όπως θες το παίρνεις. Όπως θέλεις. Ο καθένας είναι επιλογή του καθενός να το μεταφράσει όπως θέλει μέσα του. Ενδεικτικό κομμάτι αυτής της παράστασης και αυτού του τίτλου μάλλον είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. 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 Τώρα, τώρα. Κάτσε, έχει μια κουβέντα. Έχουν τα παιδιά μια κουβέντα, αλλά μην ανησυχεί, θα το λύσουμε. Ετοιμαστείτε. Χάλια, χάλια. Είμαστε στην εποχή του 60, 70, ωραίο βίντεο. Σας κάναμε βίντεο κλιπ.
Ο χειρότερος άνθρωπος είναι ο... Να ζητήσουμε ο Πυροβολάκης. Να ζητήσουμε και ένα συγγνώμη από τον κύριο Ζαγορέο που κάναμε τέτοια διασκευή στο τραγούδι. Τελείωσες. Λοιπόν, εδώ έφτασε το τέλος της παράστασης. Όχι ρε, πες κανένα δυο τρία. Της παράστασης λέω παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε... Θα τραγουδήσει η Ρο παιδιά, θα βάλω την Ρο, κανονίστε. Τι κι άλλο ρε παιδιά. Δεν θέλω χαζά, ναι. Δεν θέλω χαζά τώρα που ξεκινήσαμε. Δεν θέλει χαζά. Παιδιά, 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 συγγνώμη. Συγγνώμη, περίμενε, περίμενε. Κάντε ησυχία, σου παρακαλώ. Να πει κάτι η Σοφία, πες. Δεν θέλω χαζά. Έτσι. Τώρα που ξεκινήσαμε, τελειώνουμε. Έλα. Ώστε έτσι. Θα έρθω κι εγώ στο θέατρο και θα λέω δεν θέλω χαζά. Μία κούπα, μία κούπα. Όλοι, λίγο ρε παιδί μου, λίγο. Παιδιά! Για την παρέα ρε παιδί μου. Παιδιά, για την παρέα. Μία κούπα όλοι. Πυροβολάκι, άσπρο κάτω. Άσπρο κάτω. Τους κατέστρεψε όλους τους πυροβολάκους. Τον Άγιο Στράτη από την Οδυσσέα. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Πού πάτε, ρε. Εγώ λέω να βάλουμε ένα CD. Έλα, θα τους πάρουμε όλους μαζί. Πού πάτε. Έλα, έλα, κάνε μόνο. Πού πάτε. Μελινά. Εγώ με το καθημερινά. Τώρα πάτε. Όχι, δεν κάνει. Σοβαρτί, δεν κάνει. Έλα να πιω μια κούπα. Μια κούπα, μικρή. Αυτό, αυτό, αυτό. Έλα, παιδάκι. Μία κούπα θα πιω. Άντε, άντε, γεια μας. Γεια μας, παιδιά μας. Άντε, παιδιά, να πάσω κούπες για τα λόγια που πες και ποτήρακια για τα πίζα λογάκια. Έλα. Σε πίνω στο ποτήρι μου, επανάληψη σε έργο. Σε βλέπω στο ποτήρι μου. Τι γίνεται, παιδιά. Πάμε! Να πάρει τι ευθύνε σου. Πυροβολάκι, είσαι ο χειρότερο άνθρωπο. Α,
Άρε, Σπύρο! Σε βλέπω στο φανταζόμουν. Ποτήρι μου. Ο χειρότερος άνθρωπος ποιος είναι? Ο Πυροβολάκης! 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 Ξέρω και εγώ στο γάμο, πολύ μεγάλο. Σε λεπαιδιά μου. Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν οι νύχτες με ζαλίζουν. Thank you.
Ποιο θα παίξει, ποιο. Το λάθος θα παίξει. Ναι. Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα μισά. Στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στη ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αδείο, όμως δεν μπορώ. Μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ. Να άρχισε κι εγώ να ξαναζω. Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά και χάνω. Thank you.
Μοκόφιε, νερό σιλέ το κυλιλέ, είναι ακόλε. Α, είναι ένα μόνο κομμασό. Ή ένα Μοκόφιε, με κόνανε το κομμινό, να οσυγκόνε. Α, με κόνα, τι έλελε, φερτζέτε, μη αμόρε, δεν είπε φύε, έλελε αραβίρι. Amore, me ni befie, e nelle arabiri là, tu mash. No ma fie, no ma fie, che gire le lava, no ma fie. Mi ere na mi fo, mi e na mo gofie, ne rosi le do gili le ina gola. Μυαλό δεν μου χύμει.
κρυστάλλα. Βαρέθηκα στα σκοτεινά τα κροβατώ. Επάνω σε τα κούνια κι ό,τι βρω. Απόψε η νύχτα κεράκι που λιώνει και μέσα μου στάζει. Με βλέπεις να φεύγω, να παίρνω δυο μάτια κλαμμένα μαζί μου. Με βλέπεις να φεύγω, να σφίγγω έναν κόπο βαθιά στη φωνή μου. Ανοίγω το βήμα, δειλά καταφέρνω να βρω έναν δρόμο. Απόψε το σώμα βαρύ σαν ατσάλι σηκώνει τον κόσμο. Σε βλέπω να φεύγεις, δεν έχω άλλα χέρια, αγκαλιά να σε πάρω. Τριγύρω λοφόντα, παντού στολισμένα, ο κόσμος γιορτάζει. Απόψε η νύχτα, γεράκι που λιώνει και μέσα μου στάζει. Καρδιά μου πια πως αγγιλιό μετά παίγεις και εγώ
Έρθει στο κρεβάτι, δεν θα κλείσω μάτι, δεν θα κοιμηθώ. Θα την κρατήσω, δεν θα κάνω πίσω, δεν θα σταματήσω, θα παραδοθώ. Αν η αγάπη είναι μονοπάτι έξω από το χάρτη, δίχως γυρισμό, θα προχωρήσω, δεν θα κάνω πίσω, μέχρι να την κρίσω εκείνη που αγαπώ. Αν η αγάπη μ' αρνηθεί, θα μεθύσω με κρασί. Το κορίτσι μου απλό, θα μεθύσω με νερό. Αν η αγάπη είναι αυτό που λένε, δάκρυα που καίνε, χείλη δροσερά. Όσοι αγαπάνε, κάτω δεν πατάνε, νιώθουν πως πετάνε, ανοίγουνε φτερά. Αν η αγάπη μ' αρνηθεί, θα μεθύσω με κρασί. Το κορίτσι μου αγώ, θα μεθύσω με νερό. Το κορίτσι μου αντώ, θα με πίσω με νερό. Αν η αγάπη μ' αρνηθεί, θα με πίσω με κρασί. Το κορίτσι μου αντώ, θα με πίσω με νερό. Ξέρω πια ακόμα κι αν αργήσεις, αφού είχες την καρδιά να μ' αρνηθείς. Ό,τι χωρίσαμε δεν λέω σε κανένα, σαν να μην έγινε, σαν να είναι ένα ψέμα. Να μην έγινε ποτέ, σαν να είναι ψέμα. Oh,
σήμα ότι χωρίσαμε. Δεν λέω σε κανένα, σαν να μην έγινε ποτέ, σαν να είναι ψέμα. Λοιπόν, παιδιά, πού να το πω, καλέ, εδώ. Εγώ σας είχα προειδοποιήσει. Εγώ δεν φταίω τίποτα. Σας είχα προειδοποιήσει. Ανάλογες στιγμές θα ζήσετε όλο το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα που θα κάνουν περιοδία οι κοπέλες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το συμπέρασμα είναι... Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσο δεν φαντάζεσαι. Το συμπέρασμα είναι δύο. Ότι οι κοπέλες είναι απίστευτες. Το ένα και το άλλο. Και το άλλο. Ποιος είναι ο χειρότερος άνθρωπος? Ο Μάνος Πυροβολάκης! Καληνύχτα σας! Ευχαριστούμε, ρε παιδιά! Τόσο, πάμε! Έχουμε ένα τραγούδι, θα πει ένα τραγούδι ο Μάνος. Το υποσχέθηκε στη Μαρκέλα. Ένα τραγούδι ο Μάνος. Το υποσχέθηκε στη Μαρκέλα ο Μάνος. Κάτσε ρε Οδυσσέα, περίμενε ρε. Ένα τραγούδι. Είπαμε χαιρετισμούς στη Τζούλια, στον Αϊστράτη, τα πάμε όλα. Μου το υποσχέθηκε. Τι να κάνω. Καροσέγια σε μίμουζε, φεγγάρια στέλνω, τα πουλιά πάνε χαθεί το ένα. Πάνε χαθεί το ένα. Να έρθει το άλλο να σου πει το τι τραβώ για σένα. Καρόσε κοπελιά μου με ένα φτερό δεν πέταξε ποτέ πουλί κανένα. Ποτέ πουλί κανένα και έχω σπασμένα και τα δυο κι όμως πετώ για σένα. Πέντε λεπτά νωρίτερα να ανοίγα τα φτερά μου. Να ανοίγα τα φτερά μου θέλα γλιτώσω τη φωτιά που κάψε την καρδιά μου. Καρόσε για σε μη μου είναι στιγμή που σκέφτομαι πως δεν πονώ για σένα. Πως δεν πονώ για σένα κι όμως τα φύλλα της καρδιάς μου τα έχεις μαραμένα. Παίξουνε με το πιστόλι δέκα. Όπα παρά να πάει να παντρευτείς καμιά γλωσσού γυναίκα. Όπα χαίρομα που είμαι κριτικός κι όπου σταθώ το λέω. Όπα με μαντινάδες τραγουδώ, με μαντινάδες λέω.
Ο χειρότερος άνθρωπος. Μάνας Πυροβολάκη. Του σου, αγάπη. Τον Μανώλη Καραντίνη. Να ξέρεις πως χαράζουν τα μέσα μου για σένα. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσεις τα χέρια.